Τι ωραία. Αύριο είναι ψυχοσάββατο. Και από σήμερα το απόγευμα η Εκκλησία μας αρχίζει να διαβάζει τις ακολουθίες των ψυχών. Βέβαια, και κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στις ψυχές των ανθρώπων, αυτών που όλοι που έχουν φύγει από τη ζωή. Γι' αυτό και η Εκκλησία διαβάζει και ξαναδιαβάζει τις ακολουθίες και τα μνημόσυνα και τα τρισάγια. Και σκέφτηκα εκείνα τα λόγια τα οποία είχε πει ο Παπαφώτης για τη δικιά του εξώδια ακολουθία. Έκατσε και έγραψε, τούτος εδώ υπέροχος τρελούτσικος παπούλης, είχε γράψει πριν φύγει από τη ζωή τι θέλει να του κάνουν όταν θα φύγει. Θα είστε, λέει, όλοι μαζί, αλλά ένας παπάς θα με διαβάσει. Και μάλιστα να μην τα ψάλλει. Χήμα να τα διαβάσει, ανάγνωση να τα κάνει τα τροφάρια. Και να μην μου φτιάξετε, λέει, κάσες με πολυτέλεια. Με σένα, σε μια κουβέρτα να με τυλίξετε. Και μετά, δέστε αγάπη που είχε, μωρέ, και σεβασμό στην επιστήμη, ας ήταν αγράμματος ο ίδιος. Μετά, λέει, να πάρουν τούτο εδώ, λέει, το σώμα μου, να το πάρουν στην ιατρική σχολή και να μάθουν εκεί πώς τα κόβουν, τι είναι οι αρρώστιες, τι είναι τα μέλη, τι είναι τούτο, τι είναι εκείνο. Να με χρησιμοποιήσουν και ας με κόψουν, λέει, κομμάτια εκεί. Και μετά να πάτε, λέει, να σκορπίσετε αυτά τα μέλη πάνω, λέει, στα βουνά και στα λαγκάδια, και αν δεν βρείτε βουνά και λαγκάδια, να τα ρίξετε στη θάλασσα. Γιατί όμως? Το γιατί έχει σημασία. Όπου και αν βρίσκονται, λέει, τα μέλη, όσο χωρισμένα, λέει, και να είναι, και αλεσμένα να μας κάνουν το σώμα όπως κάναν τους μάρτυρες, όταν θα έρθει η ώρα της Αναστάσεως, θα αναστηθούμε όλοι. Θα έρθουν εκείνη η υπέροχη προφητεία που διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, όταν βάζουμε μέσα τον επιτάφιο και περνάμε όλοι από κάτω. Σε εκείνη, λοιπόν, την προφητεία του Εζεκίηλ, τι λέει? Θα έρθει η ώρα, λέει, που θα σαλπίσει ο άγγελος, που θα έρθει η δευτέρα παρουσία του Χριστού και θα αναστηθούν όλοι από τα μνήματα. Και αυτοί που βρίσκονται, λέει, ακόμα στο βάθος της θάλασσας που πνίγηκαν, και αυτούς που τους έφαγαν τα άγρια θηρία, και σε αυτούς που σκορπίστηκαν τα σώματά τους και τα μέλη τους, και εκείνοι θα ξαναμαζευτούν τα μέλη και τα κόκαλα και οι σάρκες και όλα, και θα αναστηθούμε πάλι. Ναι, ρε, εσείς, δεν θα είμαστε, δεν χάνεται ο άνθρωπος όταν φεύγει από τη ζωή. Δεν χάνεται, λιώνει το σώμα μας που είναι το χώμα μας και το νερό μας. Έτσι είναι το σώμα. Αλλά η ψυχούλα μας μένει κοντά στο Θεό και είναι εκεί πάντα, περιμένοντας τι? Αυτό που έκανε και ο Χριστός στον εαυτό του, θα μας αναστήσει. Γι' αυτό και εγώ όταν κηδεύω, και στο Άγιον Όρος όταν κηδεύουν, ψάλλουν όλοι το Χριστός Ανέστη. Είναι ο ύμνος της Αναστάσεως, αυτό που περιμένει ο κάθε πεθαμένος. Χάνουμε ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Με πήρε χθες μια μανούλα και έκλαιγε που έχασε το παιδάκι της και ήταν και στο εξωτερικό, και της λέω: καλή μου μανούλα, μη κλαις, μη κλαις. Θα αναστηθεί το παιδάκι σου. Πάλι μαζί θα είμαστε και θα είμαστε αιώνια μαζί. Δεν θα είμαστε για λίγο πάλι. Εκεί θα είμαστε αιώνια μαζί. Και έλεγε, λοιπόν, ο Παπαφώτης, τελειώνοντας το δικό του κομμάτι, τη δικιά του πνευματική διαδίκη, και να μαζεύονται, λέει, να παίρνουν ιερείς τα ονόματα και να μου φτιάχνουν και εμένα ένα πιατάκι μικρό, λίγα κόλυβα να βράζουν λίγο στάρι και να μου διαβάζουν στη Θεία Λειτουργία. Διότι, για δέστε τώρα δέστε το, όταν διαβάζουμε εμείς ιερείς στη Θεία Λειτουργία, τι σημαίνει αυτό? Παίρνουμε ψυχουλάκια
και τα τρίβουμε μπροστά από το σώμα του Χριστού, εκείνο το κομμάτι που βγάζουμε και λέει Ιησούς Χριστός νικά, εκεί, σε εκεί μπροστά, τρίβουμε ψυχουλάκια για τους ζωντανούς και τους αποθαμένους. Αυτό θα κάνουμε και αύριο το πρωί στη Θεία Λειτουργία. Και αυτά τα ψυχουλάκια όλα μαζί στο σώμα του Χριστού που το ρίχνουμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο και είναι το αίμα Του. Εκεί ρίχνουμε τη μερίδα της Παναγίας, τις μερίδες των Αγγέλων, των Αρχαγγέλων, των Προφητών, των Αποστόλων, των Αγίων Γυναικών, των Πατέρων της Εκκλησίας, των Μαρτύρων, των Αναργύρων, το Αγίου της Ημέρας, το Αγίου του Ναού, του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που κάνουμε τη λειτουργία, αλλά το πιο σπουδαίο όμως και τις ψυχές ζωντανών, τα δικά μας, και των αποθαμένων γνωστών και αγνώστων που έφυγαν από, πριν από μας. Και μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι οι ψυχές όλων των ανθρώπων. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος και τελειώνω. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος. Και όταν διαβάζετε αυτές τις μέρες, λέει και στη λειτουργία και στα μνημόσυνα, μη διαβάζετε ένα μόνον, δυο ή τρία ονόματα. Να διαβάζετε όλα τα ονόματα που θυμάστε. Και το παρομοίω σαν το λεωφορείο που πάει. Όταν στέλνετε, λέει, το λεωφορείο εκεί πάνω στον ουρανό, με ονόματα και με διαβάσματα και με προσευχές, να μην πάει άδειο, να πάει γεμάτο. Χαίρεται ο ουρανός όταν πάει γεμάτο με ονόματα, με προσευχές, με νηστείες. Να είστε καλά. Και ο Θεός να αναπαύει τους δικούς μας ανθρώπους.